Μεγάλη κινητοποίηση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης το μεσημέρι της 5ης 10 Μαΐου οι συνταξιούχοι κόντρα στις νέες περικοπές που έρχονται σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, οι πολίτες τόνισαν στην κάμερα του Flash ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο, καθώς οι ψαλιδισμένες τους αποδοχές αποτελούν σήμερα την κύρια πηγή εισοδήματος των οικογενειών τους. Είμαστε πραγματικά σήμερα πολύ περισσότερο από άλλες φορές, ακουμπάνε τα προβλήματα τον κόσμο και είμαστε σε μια δυναμική συγκέντρωση η οποία θα δώσει, πιστεύω, πολλά και πολύπλευρα μηνύματα. Επίσης, θα δώσει μήνυμα ότι τίποτα δεν κατακτιέται από τους καναπέδες. Κατακτιούνται με τους αγώνες, το κατάλαβε ο κόσμος, ξεσηκωθήκαν οι συνταξιούχοι και έχουμε και συνέχεια. Είμαστε για μια ακόμη φορά στους δρόμους και στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα, στην Αθήνα. Φέτος έχουμε ένα μαραθώνιο αγωνιστικών συνταξιουχικών κινητοποιήσεων με μοναδικό και πρώτο στόχο να μην περάσουν τα καινούρια καταστρεπτικά θανατηφόρα μέτρα της κυβέρνησης που ακούνε στο όνομα Κατρούγκαλου. Και πρόκειται για την περίφημη επανυπολογισμό των συντάξεων, πρόκειται δηλαδή για σφαγιασμό και περικοπές, για την προσωπική διαφορά που μαζί με τα οικογενειακά επιδόματα και τη βαριά φορολογία οι συντάξεις μας θα γίνουν προνοιακά βοηθήματα. Πραγματικά ό,τι γίνεται γύρω μας τα αξιολογούμε κι εμείς. Και η αξιολόγησή μας λέει τούτο, ότι πάμε για τον Γιάδα. Τον Γιάδα μπορεί μόνο να τον αποτρέψει αυτός ο κόσμος που βγαίνει έξω. Και γι' αυτό ο αγώνας μας θα συνεχιστεί. Γιατί είσαι εδώ σήμερα? Είμαι γιατί έκανα 21 χρόνια μέσα στα ορυχεία. Είμαι χειριστής, έφαγα τέφρα, έφαγα σκόνη, έκανα 5 μπαλονάκια και έφτασε αυτή τη στιγμή να κοιτάω το τσέπι μου και να έχω ένα εικοσάρικο. Δεν είναι ντροπή. Ξεγέλασαν τον κόσμο. Τι Κατρούγκαλος και τρίχες και κατσαρές. Η ντροπή τους, τίποτα άλλο δεν λέω. Γιατί μας έχουν πάρει τη ζωή την ίδια, τα λεφτά μας. Τα πληρώσαμε, τα θέλουμε πίσω. Εσείς με τη σύνταξη βοηθάτε όλη την οικογένεια πλέον? Με τη σύνταξη μου ζούμε όλοι μας. Δυστυχώς, τα παιδιά. Και τα παιδιά μας ζουν με τη δικιά μας σύνταξη. Έχουν, αλλά δεν πληρώνονται. Τι μήνυμα θέλουμε να στείλουμε στην κυβέρνηση? Να μας κόψει τη σύνταξη, από αυτά περιμένουμε. Δουλέψαμε τόσα χρόνια. 35 χρόνια. Καταλαβαίνουν τι γίνεται. Καταλαβαίνουν τι γίνεται. Άμα καταλαβαίνανε, δεν έκαναν του νόμου αυτού, θα τα κόψουν. Με τη σύνταξη βοηθάτε όλη την οικογένεια πλέον? Μα την οικογένεια, γιατί όλα άνεργοι. Με το δικό μας μόνο, από αυτά περιμένουμε. Αυτοί δηλαδή που παράγουν έχουμε. Με τον αγώνα τους και με το μόχθο τους. Εισφορά αλληλεγγύη στο 11. Που πρέπει να ζήσει ο άνθρωπος. Εισφορά αλληλεγγύη στο 11. Έρχονται να μας καταδικάσουν. 7 και 105 και 107, 114. Μείωση νόμου στο 11. 92. Μείωση το 12, 110, μείωση ξανά το 12, θα το 12. Είναι ένα 400 στα 1604, με 35 χρόνια δουλειά. Οι αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις μπορεί σε όλη την Ελλάδα είναι καλές. Έρχονται και νέες περικοπές. Βεβαίως. Βεβαίως. Εγώ είμαι συνταξιούχος της Εθνικής και μας έχουν κόψει και την επικούρηση εντελώς. Τι θέλετε να πείτε στην κυβέρνηση, ποιο μήνυμα θέλετε να πούμε? Να φύγουν με την ώρα τους. Ή αν συνεχίσουν έτσι να φύγουν με την ώρα τους. Οι συνταξιούχοι τους στήριξαν. Δεν τους φέραμε στην εξουσία για να μας πάρουν τις συντάξεις. Έχουμε βγει σήμερα όλοι εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για τις πολλαπλές περικοπές των συντάξεών μας. Καιρός είναι να συνετιστούν κάποιοι και να επιστρέψουν όσα μας έχουν παρακρατήσει παράνομα. Όχι, πρέπει να αγωνιστούμε. Δεν πρέπει να καθίσουμε μέσα στα καφενεία και στα σπίτια στην κρεβατοκάμαρα. Τι να κάνει? Τι σημαίνει να είσαι συνταξιούχος στην Ελλάδα το 18?
να περιμένεις την ώρα που θα σε σκοτώσουν οικονομικά. Έχουν αρχίσει εδώ και χρόνια. Δεν μας καταδικάζουν συνέχεια. Δεν μας φωνάζουν συνέχεια ότι θα πάρετε αυτά που δεν παίρνετε και δεν μας δίνουν τίποτα. Αυτό θέλω να το συγκρατήσετε, γιατί οι μνημονιακές πολιτικές δεν έχουν τελειώμα. 88 προαπαιτούμενα συζητούνται τώρα, το μήνα Μάιο. Πότε βγαίνει το συμπέρασμα για την σύνταξη των Χριστουγέννων, ας πούμε, τη 13η. Πού στηρίζονται? Τα συμπεφωνημένα, λένε, είναι συμπεφωνημένα. Από τα πλεονάσματα προφανώς, τα οποία δεν προέρχονται από την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλά από τις περικοπές των συντάξεων. Υπάρχει πράγματι μια μεγάλη συγκέντρωση όλων των συνταξιούχων, όλων των κατηγοριών, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα επερχόμενα μέτρα φορολόγησης και περικοπών μισθών και συντάξεων. Τι σημαίνει πλέον να είσαι συνταξιούχος στην Ελλάδα του 18? Λοιπόν, σημαίνει η εξαθλίωση όλων των συντάξεων σε σημείο που οι συνταξιούχοι δεν αντέχουν πια και υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης για όλες τις κατηγορίες, μηδέα εξαρμένων και των εναποστρατεία αξιωματικών. Δουλέψαμε τόσα χρόνια, 45 χρόνια έχω δουλέψει και τα πλήρωσα εγώ όλα. Να μπορούν να μην τα κόψουν αυτή τη στιγμή τη σύνταξη, να μειώσουν τις συντάξεις. Είναι ντροπή. Αυτό θέλω να πω. Διαμαρτυρόμαστε για την μείωση των συντάξεων. Αλλά αυτό το χάλι εγώ πιστεύω ότι θα συνεχιστεί. Και αυτό το χάλι οφείλεται στα πολιτικά κόμματα. Την ευθύνη την έχουν τα μεγάλα κόμματα και η σημερινή κυβέρνηση. Ας τα βρουν μεταξύ τους. Εάν δεν μας ικανοποιήσουν, καλά θα κάνουν να φύγουν όλοι μέσα από τη Βουλή, να βγουν νέοι άνθρωποι που μπορούν να υπηρετήσουν τη χώρα. Για μένα προσωπικά είναι απαράδεκτη και οι 300. Βοηθάμε όλους. Βοηθούσαμε παλιά τους γέρους και τώρα βοηθάμε τα παιδιά. Τα παιδιά είναι άνεργα. Τα παιδιά άνεργα. Δουλεύουν, αλλά είναι τα εργαζόμενα τα παιδιά μου, αλλά έχω 7 εγγόνια που σπουδάζουν. Οπότε κάτι πρέπει να κάνω. Γιατί ακούγαμε κάποιες εκφράσεις παλιότερα. Δεν θα κατέβουν και κάτω από 1500, δεν θα κατέβουν και κάτω από 1100, ούτε κάτω από 1000. Λοιπόν, είδαμε ότι κατεβαίνουν και πάνε ολοταχώς εκεί που βάλαν το στόχαστρο από το 12. Ο Λοβέρδος Κουτρουμάνης, 360 ευρώ εγγυάται το Σύνταγμα. Αυτό να κρατάτε στο μυαλό σας, γιατί εκεί μας οδεύουν. Εμείς σαν παλιοί τεβετζίδες γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το κομμάτι του το εδώ έβαζε το χέρι στη τσέπη και πλήρωνε κάθε μήνα εισφορές. Ό,τι έλεγαν οι νόμοι τους κανονικότατα. Και σήμερα έχουμε το μοναδικό ταμείο που έχει απάνω από 2.500 συνταξιούχους που δεν παίρνουν σύνταξη γιατί χρωστάνε πάνω από 20.000. Αυτό σε κανένα άλλο ταμείο δεν υπάρχει. Και δεύτερο, μαζεύουν από τους συνταξιούχους του ΟΑΕ 12 ευρώ το χρόνο. Σήμερα έχουν μαζευτεί 26 εκατομμύρια. Για κοινωνικό τουρισμό μας λέγανε. Ακόμα τα έχουν στα θυλακιά τους και δεν τα έδωσαν εκεί που πρέπει. Εμείς απαιτούμε αυτά να πραγματοποιηθούν εδώ και τώρα που λέγανε κάποτε. Γιατί αυτά τα στοιχεία είναι για μας που θέλουμε το θεραπευτικό τουρισμό, είναι ο κόσμος που έχει ανάγκη. Δείχνουν μια ασέβεια, μια έλλειψη σεβασμού και εκτίμησης απέναντι στους συνταξιούχους. Οι αρχαίοι, σπάνια, όχι συχνά, όταν δηλαδή η προσβολή έφτανε στο απροχώρητο, χρησιμοποιούσαν μια λέξη, ύβρις. Και η λέξη ύβρις δεν είχε τη σημασία που έχει σήμερα η λέξη βρισιά. Ήταν κάτι πολύ σοβαρότερο και βαρύτερο. Ήταν δηλαδή η ασέβεια, η προσβολή απέναντι στους θεούς, τους νεκρούς και τους γέροντες. Αυτοί φαίνεται, όπως φαίνονται τα πράγματα, δεν σέβονται ούτε τους θεούς, ούτε τους νεκρούς, μα ούτε και τους ζωντανούς.
Να μην διαχωρίσουμε κι εμείς λοιπόν τους εαυτούς μας και την ενότητά μας να τη δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο. Να δώσουμε δύναμη στον αγώνα. Να νικήσουμε το φόβο. Να νικήσουμε την αδιαφορία. Να νικήσουμε τη θανατηφόρα λογική του «δεν γίνεται τίποτα». Και να ξέρετε συνάδελφοι, οι αγώνες μας είχαν μέχρι τώρα αποτέλεσμα και έχουν αποτελέσματα. Τα μέτρα αυτά που σήμερα πάνε να εφαρμόσουν ήθελαν να τελειώσουν μέχρι το 2015. Δεν τους το έχουμε επιτρέψει. Και καταφέραμε μέσα από τους αγώνες να δώσουν έστω και μερικά πενιχρά πράγματα, τα οποία βέβαια εμείς διεκδικούμε στο σύνολο. Και το κάνουν αυτό γιατί φοβούνται, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτό το ποτάμι μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερο και να μην μπορούν να το κρατήσουν με τίποτα. Και αυτό πρέπει να γίνει. Να μην μπορούν να το κρατήσουν. Η εκπομπή «Οφλά στους δρόμους» σήμερα 5η 10 Μαΐου βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, όπου είναι σε εξέλιξη το μεγάλο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας των συνταξιούχων. Κόντρα στις νέες περικοπές που έρχονται σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, αλλά επίσης διαμαρτύρονται και για θέματα που αφορούν την περιοχή μας. Όπως για παράδειγμα ζητούν την κατάργηση του τέλους του 80% επί της αξίας του νερού. Μάλιστα σε λίγο θα υπάρξει και συμβολική κατάληψη στο Δημαρχείο της Κοζάνης. Η Συντονιστική Επιτροπή συναντήθηκε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Γιώργο Βαλάη, καθώς ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης βρισκόταν στην Αθήνα για την κοινή συνεδρίαση της ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ. Εγώ τοποθετήθηκα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και η άποψη προσωπική μου και αυτή με την οποία τοποθετήθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι η κατάργηση του 80% αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι το οποίο είναι ρεαλιστικό. Προφανώς ο Δήμος αντιλαμβάνεται ότι κάθε επιβάρηση που υπάρχει σε κάθε οικογένεια αυτή την εποχή, έστω και ελάχιστη, είναι κρίσιμη, γιατί τα εισοδήματα συνεχώς συρρυκνώνονται, οι οικογένειες συνεχώς συμπιέζονται από όλη αυτή την κατάσταση, χωρίς παράλληλα να υπάρχει κάποια ελάφρυνση από οπουδήποτε, γιατί συζητάμε για το 80%, αλλά αν θέλετε να το μεταφέρω σε απόλυτα αριθμητικά νούμερα, η επιβάρηση του 80% για ένα νοικοκυριό είναι, ας πούμε, της τάξης των 100 ευρώ το χρόνο. Λέω εγώ. Δώστε. Μισό λεπτάκι. Σε εκατοντάδες, σε χιλιάδες πολίτες του Δήμου. Μισό λεπτάκι. Δώστε, δεν είναι λίγα 100 ευρώ. Πρόεδρε, περιγράφω ποια είναι η επιβάρηση. Ναι. Θέλω λίγο να μου πεις, σε παρακαλώ και εσύ, ποια είναι η επιβάρηση από τις επικείμενες απώλειες που θα έχετε από τις συντάξεις. Λοιπόν, εγώ δεν θα σταθούμε σε αυτό, αλλά λέμε εμείς ότι οι περικοπές πρέπει, αυτό το χαράτσι πρέπει να σταματήσει. Οι συνταξιούχοι έχουν δίκιο από την άποψη ότι εφαρμόζονται νόμοι οι οποίοι τις κόβουν τη σύνταξη, τους οποίους έχουν βάλει εδώ και καιρό και θα έρθει και πάλι θα τις κόψουν και άλλη σύνταξη. Και από την άλλη δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, όπως είναι αυτό για το 80% της αξίας του νερού και το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εδώ στην περιοχή που λέγεται ΔΕΙΑΚ. Γιατί θεωρούν ότι μπορούν να πούν ότι είχαν 10 εκατομμύρια κέρδη που τα δώσαν στο νερό. Ταυτόχρονα ζητάνε και λένε ότι πρέπει να επιβιώσει η εταιρεία. Γι' αυτό διατηρούν το 80% επί της αξίας του νερού. Ξεχνούν ότι δεν πληρώσανε τα χρέη στη ΔΕΗ, η ΔΕΙΑΚ, και έχουμε και 6 εκατομμύρια τόκο υπερημερία, που σημαίνει ότι στα επόμενα 9 χρόνια θα δίνουμε 1 εκατομμύριο το χρόνο, χωρίς να έχουμε ανταποδοτικά τίποτα. Και το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι ο πρόεδρος της εταιρείας πρόσφατα πήρε αύξηση κοντά στα 10 χιλιάρικα, ποσό που πληρώνει ο ΑΠΝ μόνο κάθε χρόνο από αυτά που χρωστάει στη ΔΕΙΑΚ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιοχή μας λέγεται ΔΕΙΑΚ, το οποίο πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά. Είναι θετικό ότι οι αγώνες των συνταξιούχων έχουν μία συνέχεια για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα παραμύθια και της σημερινής κυβέρνησης ότι τα πράγματα θα αλλάξουν με την κατάργηση δίθεν των μνημονίων από τον Αύγουστο
δεν πρόκειται να πείσουν το λαό, όχι μόνο τους συνταξιούχους, αλλά και την νεολαία και τους εργαζόμενους, οι οποίοι πρέπει ενωμένοι να διεκδικήσουν τη λύση των προβλημάτων. Μπορούμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτά τα μέτρα, να ανοίξουμε ένα καινούριο δρόμο, ενωμένοι, αντιμετωπίζοντας αυτή τη βάρβαρη πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και τις αποφάσεις εδώ της Δημοτικής Αρχής, όπως είναι το 80% επί της αξίας του νερού, που ο κόσμος λέει το νερό νεράκι. Πρέπει να ξεσηκωθούμε για να μπουν τέρμα σε αυτές τις βάρβαρες πολιτικές. Είμαστε υπέρ μιας δίκαιης κατανομής εισοδημάτων και δίκαιης κατανομής των πεπραγμένων που έχουν καταβάλει συνταξιούχοι. Λοιπόν, ο αγώνας θα συνεχιστεί, είμαστε δίπλα σαν άτομο και σαν επικεφαλής του Συνδυασμού Αδέσμευτη Πολίτης του Δήμου Κοζάνης. Είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε καταστροφική πολιτική θα ισχύσει από εδώ και πέρα. Ναι, εμείς βγήκαμε και με δελτίο τύπου συμπαράσταση προς τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιούχων του Νομού. Οτιδήποτε γίνεται το οποίο θα καλυτερεύσει τη ζωή τη δική μας, είμαστε συμπαραστάτες, είμαστε αρρωγοί και εμείς, επειδή ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι από αγώνες όλα αυτά τα χρόνια έχουμε πάρα πολλούς, συνεχίζουμε, βοηθάμε και ό,τι πετύχουμε και που στο τέλος πετυχαίνονται θέματα και πράγματα. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, αυτοί, εάν τους επιτρέψουμε, θα μας ρίξουν κυριολεκτικά στο κεάδα. Σε μια ταξιανθία που έχει 5 μήλα, έτσι, και τα 5 μήλα είναι χτυπημένα. Τώρα αν βρούμε και ένα με 2% πάνω στο δέντρο, έτσι, αυτό θα είναι κατάλληλο και εμπορικά, έτσι, και ποιοτικά. Αν έχει ξεφύγει κανένα που ήταν κρυμμένο. Τις πληγές τους μετρούν οι αγρότες του νομού Καστοριάς μετά την έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε όλη σχεδόν την Δυτική Μακεδονία. Ζημιές και μάλιστα πολλές αλλά και μεγάλες προκλήθηκαν σε οποροφόρα δέντρα, κυρίως στις μιλιές, στις περιοχές του Πτυχίου και του Κεφαλαρίου, καθώς και στις υπόλοιπες τοπικές παραλίμνιες κοινότητες. Άρα μιλάμε τώρα εδώ πέρα για το επίκεντρο που είναι κυρίως στο 100% της ζημίας. Μάλιστα. Έτσι, και αυτό φαίνεται δηλαδή. Δεν χρειάζεται να το δει. Και αυτό είναι από το χαλάζι, λογικά, να υποθέσουμε. Ναι, όλα το χαλάζι, μα είναι χτυπήματα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Όλα χτυπήματα είναι αυτά. Η ζημιά στις περισσότερες καλλιέργειες είναι ολική. Κάτι που σημαίνει πως η φετινή χρονιά είναι καταστροφική. Όλα είναι σημαδεμένα. Δεν υπάρχει μελέτη. Όσο αυξάνεται το μήλο, τόσο περισσότερο θα διωγγώνεται και το χτύπημα εκεί πέρα. Και σε κάποιες περιπτώσεις το χτύπημα θα αρχίζει και να δημιουργεί ένα φέλωμα από μέσα που αυτό μπορεί και να σαπίσει. Μάλιστα. Το κυριότερο είναι ότι όλη η ταξιανθία εδώ, έτσι όπως τη βλέπουμε, και στα περισσότερα δέντρα αυτό που γίνεται, ότι είναι όλα χτυπημένα και με πολύ μεγάλο σημάδι και σε βάθος αλλά και σε όγκο. Κάτι που σημαίνει ότι έχει πάθει ζημιά. Τα μήλα είναι μη εμπορεύσιμα. Αυτή, ναι, εδώ, όπως βλέπουμε σε αυτή τη ταξιανθία, δηλαδή όλα τα μήλα είναι μη εμπορεύσιμα. Γιατί έχει πάνω από 2 χτυπήματα, είναι μεγάλο το μέγεθος του χτυπήματος και το σκίσιμο που έχει. Ο ΕΛΓΑ Δυτικής Μακεδονίας δέχτηκε αρκετά τηλεφωνήματα αγροτών που ενημέρωσαν για την χαλαζόπτωση στις περιοχές τους και τις ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες. Αλλά Κεφαλάρι Πτυχίο, σε μια ευρύ κλίμακα, γύρω στους 80% του κάμπου, έτσι έχει πιάσει όλο αυτό το χαλάζι. Αλλά δεν είναι το 5 λεπτά που είπα την κυρία Νιάνιου. Είναι το θέμα ότι εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 8 και 4 να έχουν πέσει 4 χαλάζια. Δηλαδή δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Έτσι, ανά μισή ώρα να πέφτει και χαλάζει. Οπότε αυτό προκάλεσε όλη αυτή τη ζημιά. Βρισκόμαστε στο κάμπο αυτή τη στιγμή του Κεφαλαρίου για να δούμε τη ζημιά που έχει κάνει το χαλάζι που έχει ρίξει την Παρασκευή που μας πέρασε. Την εικόνα που βλέπουμε, το ποσοστό του χαλαζιού ξεκινάει από 100%, σε κάποιες περιοχές είναι μέχρι 60%. Η δύναμη του χαλαζιού που έπεσε, ειδικά του πρώτου, που ήταν γύρω στις 6 ώρα, ήταν πάρα πολύ μεγάλη λόγω του όγκου και του χαλαζιού που ήταν σε σχήμα καρύδι, που έχει δημιουργήσει και τη μεγαλύτερη ζημιά,
Και άμα δούμε δηλαδή και τα δέντρα σε λίγο πώς είναι χτυπημένα, στις περισσότερες μηλιές θα δούμε και σε κτήματα ότι έχουν χτυπηθεί όλα τα μήλα, δεν έχει μείνει κάποιο μήλο πάνω που να μην έχει κάποιο χτύπημα, οπότε εκεί είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχουμε παρατηρήσει μέχρι και σε βλαστούς να έχουν κοπεί και όλο αυτό το μείγμα των χτυπημάτων και το κόψιμο των βλαστών, όπως και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες μέρες και όπως φαίνεται από το μετεωρολογικό δελτίο, θα συνεχιστούν και για την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε μολύνσεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει να φαίνονται κάποιες μολύνσεις και από το Φουζουκλάδιο, αλλά και από τα χτυπήματα που θα αρχίσουν σιγά σιγά να εμφανίζονται και σαπίλες, γιατί τα χτυπήματα είναι τόσο βία που έχουν γίνει και σκισίματα μαζί. Μιλάμε για ολική καταστροφή, κύριε Καλίτσα. Ολική θα έλεγα ότι δεν είναι με ποια έννοια, ότι δεν έχει ζημία για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή ευτυχώς δεν έχει τραυματίσει τόσο πολύ καρποφόρους βλαστούς. Για τη φετινή όμως. Για τη φετινή, όπως σε αυτό το κτήμα π.χ. που είμαστε, είναι 100% η ζημιά. Για δικαίωση τόσο από τον ΕΛΓΑ όσο και από την πολιτεία κάνουν λόγο οι μηλοπαραγωγοί. Καθώς, όπως δηλώνει και ο κύριος Παπαϊωάννου, υπάρχει αδικία ως προς την αποζημίωση αλλά και την διαδικασία αυτής. Τι περιμένουμε. Τι περιμένουμε, τη δίκαιη αξιολόγηση. Γιατί αυτό που έγινε το περσινό, που δεν ευθύνονται φυσικά ο ΕΛΓΑ ο δικός μας, ευθύνεται λίγο... λίγο φαίνεται το κράτος, γιατί για να εξυπηρετήσουμε κάποιους ανθρώπους που είναι στην ανεργία, τους πήραμε από το Ντιβανομπάλου και από τη τηλεόραση και από τα λάπτον και τους φέραμε στα κτήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε μια έκταση 3-4 μέτρων, έτσι, ο ένας να παίρνει 100% και ο άλλος να παίρνει 35%. Αυτό δεν ήταν δίκαιο. Ένα τελευταίο που θέλω να προσθέσω, έτσι, που βλέπετε τώρα το κτήμα και όλοι οι νέοι που είμαστε εμείς στα κτήματα, έχουμε ενταχθεί σε πολύ αξιόλογες καλλιέργειες εδώ στη Χαστοριά και κάνουμε τεράστιο αγώνα. Και αυτό όμως δεν μας βοηθάει πάλι το κράτος. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω. Δεν μπορεί να πληρώνω εγώ 100% τα ασφάλιστρά μου, να είμαι κύριος απέναντι στο κράτος και το κράτος τώρα να έρχεται να μου λέει πάρε το 70% και το 30% θα δούμε. Έτσι, αυτό δεν είναι δίκιο. Και βλέπετε τώρα στη σημερινή χρονιά που είμαστε, εμένα μου οφείλουν το 30%, στο Θόδωρο οφείλουν το 30% και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας οφείλουν το 30%. Ναι, όμως εγώ πρέπει να πάω να πληρώσω τώρα το ΟΣΔΕ μου, πρέπει να πάω να πληρώσω την ασφάλειά μου, γιατί πρέπει να πληρώνω τώρα κάθε 2 μέρες τα ραντίσματά μου, τα πετρέλαιά μου, το έμφυά μου, τα εύκα μου, τα πάντα μου. Εγώ γιατί να είμαι κύριος απέναντι στο κράτος και το κράτος το ίδιο να έρχεται απέναντί μου και να είναι απαταιωνίστικο. Έτσι, είναι ένα κεφάλαιο που πρέπει να το δούνε η κεντρική διοίκηση. Έχω πει και στον κύριο Αποστόλου πέρυσι στην Κοζάνη. Έτσι, δεν είναι δίκαιο μέτρο αυτό να σου λέει το κράτος όποτε θέλω θα σου τα δώσω. Έτσι, γιατί εγώ είμαι κύριος απέναντι στο κράτος. Ο ΕΛΓΑ κάλεσε τους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές να τις δηλώσουν εντός 15 ημερών, που είναι η προβλεπόμενη προθεσμία, ώστε να προχωρήσει κανονικά η διαδικασία εκτίμησης των ζημιών για την καταβολή των αποζημιώσεων. Η πρόληψη σώζει ζωές. Αυτό ήταν το μήνυμα που θέλησε να περάσει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κοζάνης που πραγματοποίησε ενημερωτική ημερίδα στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης. Ομιλητές ήταν οι ιατροί και οι ειδικοί σε θέματα προληπτικής θεραπευτικής αντιμετώπισης του καρκίνου. Η ενημέρωση αφορούσε τον καρκίνο του μαστού. Εμείς από τη δική μας πλευρά θέλουμε να στείλουμε το δικό μας δυνατό μήνυμα, το οποίο είναι η πρόληψη είναι δύναμη. Καταρχάς, δεν υπάρχουν μαγικές θεραπείες ή μαγικά χαπάκια. Ένα είναι το σημαντικό και αυτό που θα πρέπει να μάθουν όλες οι γυναίκες να κάνουν, είναι πρόληψη. Τακτικός ιατρικός έλεγχος, τακτικές μαστογραφίες είναι το πραγματικό πράγμα το οποίο οφείλουν όλες οι γυναίκες να κάνουν. Τα πράγματα πάνε καλύτερα, τα ποσοστά δεν έχουν μειωθεί, αλλά σίγουρα έχουν γίνει τεράστια βήματα στο κομμάτι της θεραπείας. Δηλαδή, και στο χειρουργικό κομμάτι και στο κομμάτι της θεραπείας έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα τα τελευταία 10-15 χρόνια.
Επιπλέον, ο διευθυντής ενός εργαστηρίου μοριακής βιολογίας Δημήτρης Λαχανάς μίλησε για τα νεότερα δεδομένα στον κληρονομούμενο καρκίνο. Μπορούμε να πούμε έτσι χοντρικά ότι ένα 10% των καρκίνων οφείλονται σε κληρονομικούς λόγους, δηλαδή σε κάποια γονίδια τα οποία έχουν κάποιες βλάβες, οπότε αυτές μεταβάζονται από γενιά σε γενιά. Αλλά περίπου τα ποσοστά εκεί πέρα. Αλλά όσο περισσότερο ψάχνουμε, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα ποσοστά αυξάνονται. Τα μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Κοζάνης καλούν τους πολίτες να ενημερώνονται συνεχώς και να προχωρούν χωρίς φόβο στις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Δεκάδες αθλητές όλων των ηλικιών έτρεξαν για τη ζωή ενάντια στα ναρκωτικά. Πρόκειται για μία ακόμα εκδήλωση που διοργάνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο εορτασμού της χρονιάς κατά των ναρκωτικών. Δεν σας κρύβω ότι ευνηδιαστήκαμε ευχάριστα με το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου για το αντικείμενο αυτό. Άρα, τολμώ να πω ότι όλες οι δράσεις μας που είχαν σαν σκοπό την ευαισθητοποίηση των συνανθρώπων μας έπιασαν τόπο. Η εκδήλωση περιέλαμβανε αγώνα δρόμου 4 χιλιόμετρων με αφετηρία την κεντρική πλατεία Κοζάνης και διαδρομή που έφτανε ως το αστυνομικό μέγαρο και πίσω. Είναι μια σημαντική διοργάνωση. Ο Δήμος είναι αρρωγός σε τέτοιες αξιόλογες προσπάθειες που αναδεικνύουν και το κοινωνικό πρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας και με αποκορύφωμα το σημερινό αγώνα. Μια θαυμάσια πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας μαζί με τις αστυνομικές διευθύνσεις των ΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας. Τους διοργανωτές ικανοποίησε πλήρως το γεγονός πως στον αγώνα πήραν μέρος πολλά παιδιά. Το όνομά σου? Στέλιος. Πρώτη φορά παίρνεις μέρος σε αγώνα? Ναι. Είσαι έτοιμος, προετοιμάστηκες? Ναι. Το όνομά σου? Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, εσύ πρώτη φορά παίρνεις μέρος σε αγώνες? Ναι. Σου αρέσει να τρέχεις, σου αρέσει να αθλείς? Ναι. Το αγαπημένο σου άθλημα? Στίβος. Ο Στίβος, Δημήτρης ονομάζομαι. Δημήτρη, από ποιο σχολείο? Από το 17ο. Εσύ να σου αρέσει να αθλείσαι? Πολύ. Το αγαπημένο σου άθλημα? Μπάσκετ. Μπάσκετ, ωραία. Γεια σας. Με λένε Θάνο. Θάνο, και το αγαπημένο σου άθλημα? Το μπάσκετ. Ωραία. Εσύ πρώτη? Ναι. Αρέσει. Μ' αρέσει πολύ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο καιρός ήταν σύμμαχος στον αγώνα, καθώς την ώρα διεξαγωγής του υπήρξε ηλιοφάνεια. Ένας διαφορετικός αγώνας διεξήχθη για 10η χρονιά φέτος ανάμεσα στους παλέμαχους Κοζάνης και τους παλέμαχους της ΑΕΚ. Στο γήπεδο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κοζάνης συναντήθηκαν μεγάλα ονόματα της θρηλυκής ΑΕΚ που αγωνίστηκαν και στην Εθνική αντιμετωπίζοντας τους παλέμαχους Κοζάνης σε ένα παιχνίδι που είχε καθαρά φιλικό χαρακτήρα. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε την ΑΕΚ που δέχτηκε την πρόσκληση και ήρθε να γίνει το παιχνίδι, τον κόσμο που είναι αρκετά πολλοίς και τους άλλους φιλάθλους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και δεν μπορέσαν να βρίσκονται εδώ, και να δηλώσουμε ότι τον Αλέξανδρο δεν τον ξεχνάμε και τον περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να έρθει και να περπατήσει και να παίξει δίπλα μας. Είναι μεγάλη τιμή για τους παλέμαχους που βρισκόμαστε στην ωραία Κοζάνη και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους ανθρώπους που πήραν αυτή την πρωτοβουλία που αποδεικνύει την ανθρωπιά. Και όπως είπα και προηγουμένως, μόνο με την αλληλεγγύη μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες όταν υπάρχει ανάγκη για συνανθρώπους μας όπως είναι ο Αλέξανδρος σήμερα. Και γι' αυτό το σκοπό βρισκόμαστε εδώ. Φέτος οι διοργανωτές αποφάσισαν τα έσοδα να δοθούν στον μικρό Αλέξανδρο Μελισσινό, που δίνει τη δική του μάχη στο Χιούστον της Αμερικής και που όλοι περιμένουν να επιστρέψει νικητής. Καταρχήν, σαν Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΑΕΚ και τους παλέμαχους που ήρθαν εδώ. Μας βοήθησαν σε έναν ιερό σκοπό. Υπάρχει ένα μήνυμα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, φασαρίες, τσακωμοί κτλ. Το νόημα του είναι αυτό, είναι πολύπλευρο και βοηθάει σε όλους τους τομείς και πολύ περισσότερο βοηθάει έναν συνάνθρωπό μας, έναν συντοπίτη μας που είχε την ανάγκη. Θέλω να συγχαρώ πραγματικά τους παλέμαχους της Κοζάνης, τους παλέμαχους της ΑΕΚ,
και όλους αυτούς που συνδιοργάνωσαν τη σημερινή εκδήλωση. Μια εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στον Αλέξανδρο τον Μελισσινό και με την ευχή όλων μας, αλλά και με την αρρωγή της περιφέρειας και με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη να γυρίσει σύντομα κοντά μας, υγιής, και κάποια στιγμή να μαζευτούμε όλοι εδώ να παίξουμε μαζί με τον Αλέξανδρο. Εύχομαι και ελπίζω να πάμε πολύ αγώνες αγάπης, γιατί το έχουμε ανάγκη, το έχει ανάγκη η κοινωνία. Και ξέρετε, πέρα από την ουσιαστική συνδρομή, υπάρχει και ενίσχυση του κλίματος αλληλεγγύης σε μια κοινωνία που το έχει ανάγκη. Και πραγματικά να ευχηθούμε ο αγώνας αυτός να πιάσει τόπο και πραγματικά ο Αλέξανδρος να είναι γερός και δυνατός. Ο κόσμος έδωσε ηχηρό παρόν ενισχύοντας την πρωτοβουλία, απολαμβάνοντας παράλληλα ένα μοναδικό θέαμα. Είναι ένα ηχηρό μήνυμα της τοπικής κοινωνίας υπέρ της αλληλεγγύης, υπέρ της αγάπης, υπέρ της δύναμης που πρέπει να έχει ο μικρός Αλέξανδρος για τη μάχη που δίνει. Είναι μια μάχη όλων μας και πρέπει να συνεχίζουμε να το στηρίζουμε. Ενδέκατος αγώνας αγάπης, κύριε Κετεποζίδη, με ένα πολύ ηχηρό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στο μικρό Αλέξανδρο. Και εσείς, στο πλαίσιο ανάδειξης του κοινωνικού σας προσώπου, είστε μέγας χορηγός. Εμείς, σαν όμιλος εταιριών, παίρνουμε μέρος σε αυτή την πρωτοβουλία και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές αυτής της πρωτοβουλίας και όλοι μαζί πάμε για το καλύτερο για το μικρό μας Αλέξανδρο. Από την ΑΕΚ ανταποκρίθηκαν ποδοσφαιριστές καταξιωμένοι, οι οποίοι αγωνίστηκαν και στην εθνική μας ομάδα. Και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε άλλη μία φορά γι' αυτό. Είναι σε τέτοια καλέσματα πάντα πρόθυμοι και αυτό το δείχνουν με την παρουσία τους σήμερα. Μάλιστα μας υποσχέθηκαν ότι αν τους ξανακαλέσουμε ή χρειαστεί πάλι για τέτοιο σκοπό θα ξανάρθουν. Μια γιορτή αιμοδοσίας στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη διοργάνωσε ο Σύλλογος Γέφυρας Ζωής στη γραφεία του στην Κοζάνη. Η πόλη μας επιλέχθηκε να είναι μια από τις 12 πόλεις που θα γιορτάσει την Παγκόσμια Μέρα Αιμοδότη, μιας και η χώρα μας έχει αναλάβει την παγκόσμια αυτή δράση για το 2018. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέχθηκε η Κοζάνη να είναι μια από αυτές τις πόλεις που θα κάνουν εκδηλώσεις. Είναι γιατί έχουμε ένα πολύ δυναμικό σύλλογο. Έχουμε μεγάλη παραγωγικότητα και στο νοσοκομείο της Κοζάνης και στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο. Καλύπτουμε, θα έλεγα, τις βασικές μας ανάγκες οριακά. Δεν φτάνει όμως αυτό, γιατί οι συμπολίτες μας πάνε και στη Θεσσαλονίκη, πάνε και στην Αθήνα για να θεραπευτούν. Άρα πρέπει να έχουμε καλύψει τις ανάγκες των νοσοκομείων της πόλης μας και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους συμπολίτες μας που πάνε στα μεγάλα αστικά κέντρα για να εξυπηρετηθούν για την υγεία τους. Επομένως, η τιμή είναι ευχάριστη για μας. Η υποχρέωση να είμαστε όμως όλοι οι Κοζανίτες, όλοι οι συμπολίτες εδώ, εθελοντές αιμοδότες, είναι γενικό καλό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μάλιστα, πραγματοποιούνταν εθελοντική αιμοδοσία, αλλά και λήψη δείγματος σάλιο από δυνητικούς δωρητές μυλού των οστών. Ο εθελοντής αιμοδότης είναι ένας ενεργός πολίτης. Και μάλιστα έχει την αίσθηση της αλληλεγγύης, κοινωνικής αλληλεγγύης, στο μέγιστο βαθμό. Με την πράξη του αυτή, το να αιμοδοτεί εθελοντικά, βοηθάει τον συνάνθρωπό του. Φέτος η χώρα μας τιμάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μια χώρα η οποία ακριβώς γιορτάζει και τιμά την εθελοντική αιμοδοσία.
Η πόλη μας, η Κοζάνη, έχει επιλεγεί μέσα στις 14 πόλεις οι οποίες υπάρχουν σε πανελλαδικό επίπεδο, σαν μία από αυτές η οποία θα δουλέψει ως φάρος για την περιφέρεια. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα ψυχολογία και πυροσβεστική διοργάνωσαν το πρωί του Σαββάτου 5 Μαΐου τότε η Δυτικής Μακεδονίας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο μεγάλο αμφιθέατρο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού μας Ιδρύματος. Το πρώτο μέρος της ημερίδας περιέλαμβανε την προβολή αφιερώματος στο πυροσβεστικό σώμα, ενώ αμέσως μετά ακολούθησαν οι σχετικές εισηγήσεις που μεταξύ άλλων είχαν να κάνουν με την μηχανική ψυχολογία αλλά και την αντιμετώπιση του μετατραυματικού στρες. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, όπου προσπαθεί να έρθει σε επαφή με όλους τους οργανισμούς στην περιοχή μας, αλλά και στο Πανελλήνιο. Σήμερα έχουμε ημερίδα όπου συνεργαζόμαστε με την πυροσβεστική της Δυτικής Μακεδονίας για θέματα που αφορούν το προσωπικό κυρίως της πυροσβεστικής και κυρίως τις επιπτώσεις που έχουν τις ψυχολογικές επιπτώσεις που έχουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του καθήκοντός τους, όπου ερχόμενοι σε επαφή με τα αποτελέσματα διαφόρων καταστροφών, στη συνέχεια όλοι υπόκεινται σε μια κατάσταση ψυχολογική η οποία τους δημιουργεί προβλήματα και τα οποία μέχρι σήμερα δεν αντιμετωπίζονταν σοβαρά ούτε από την πολιτεία αλλά ούτε και από κάποιον άλλο οργανισμό. Σήμερα θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε αυτό το κομμάτι, ούτως ώστε και αυτοί να ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν καλύτερα το προσωπικό το οποίο υπηρετεί στην πυροσβεστική και ταυτόχρονα και οι πυροσβέστες να μπορούν να σταθούν καλύτερα τους, ώστε και να μπορούν να αποδίδουν καλύτερα την επόμενη φορά που θα ξανακαλεστούν να εκτελέσουν το καθήκον τους. Η σημερινή ημερίδα έχει ένα στίγμα της σύνδεσης του ευρύτερου κοινού με το ΤΕΙ και με τα διάφορα σώματα ασφαλείας, αλλά ξεκινήσαμε για πρώτη φορά από την πυροσβεστική και είναι πρωτότυπη αυτή η ημερίδα που κάνουμε σήμερα. Έχει σαν στόχο να φανεί χωρίς υπερβολές και με μεσημερίες, ας πούμε, το έργο της πυροσβεστικής και το έργο του ΤΕΙ ταυτόχρονα και πώς δύο διαφορετικοί τομείς μπορούν να συνεργαστούν σε πολλά επιστημονικά επίπεδα. Τώρα, όσον αφορά ψυχολογία και πυροσβεστική, κάποιες έτσι βασικές γραμμές της σημερινής ημερίδας, τι πραγματεύεται? Η σημερινή ημερίδα πραγματεύεται τη μηχανική ψυχολογία από μέρους μου, τη σύνδεση δηλαδή ανθρώπου και μηχανής. Υπάρχει μια ψυχολογική, ένα ψυχολογικό δέσιμο. Αυτό που φοβόμαστε στη ρομποτική, θα μας κυβερνήσουν το ρομπότ ή όχι? Όχι βέβαια. Ο άνθρωπος έχει την ευελιξία να γίνει αυτός ο κυρίαρχος. Και δεύτερο είναι το στρες που δέχονται στην δουλειά τους οι άλλοι συνάδελφοι, οι ομιλητές και η διοικητική διοίκηση της πυροσβεστικής μέσα από το σύστημα, σαν εκπαίδευση των πυροσβεστών. Αυτά θα είναι τα κυρία, αυτοί είναι οι κυρία άξονες. Η δική μου εισήγηση αφορά τη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Είναι μια διαταραχή που έχει, οι έρευνες τουλάχιστον δείχνουν ότι έχει αυξημένο επιπολασμό στο πυροσβεστικό σώμα, λόγω του ότι οι πυροσβέστες εκτίθονται συχνά σε συμβάντα στρεσογόνα, τραυματικά δηλαδή, είτε ως διασώστες, είτε σε κάποια πυρκαγιά που μπορεί να κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να αντικρίσουν εικόνες οι οποίες είναι τραυματικές, καμένοι άνθρωποι, διαμελισμένοι. Υπάρχει έντονο στρες κατά τη διάρκεια της διάσωσης και γι' αυτό το λόγο η συγκεκριμένη διαταραχή δείχνει να έχει αυξημένο επιπολασμό στο πυροσβεστικό σώμα. Αυτό τώρα πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το φαινόμενο? Προληπτικά, βασικά, με την αύξηση της ψυχικής ανθεκτικότητας, έχοντας ένα καλό δίκτυο, με έγκαιρη διάγνωση της διαταραχής αυτής, η οποία ξεκινάει βέβαια από το κοντινό περιβάλλον, είτε είναι συνάδελφοι, είτε είναι οικογένεια, και εάν και εφόσον έχει αναπτυχθεί αυτή η διαταραχή, υπάρχει μετά η φαρμακευτική αντιμετώπιση, η ψυχοθεραπεία. Και βεβαίως είναι αυτό που λέμε, όπως αναφέρατε κιόλας από ό,τι κατάλαβα, και η διαχείριση, το πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσει ένας πυροσβέστης το μετατραυματικό στρες. Η διαχείριση και η ατομική του πυροσβέστη, δηλαδή κατά πόσον διαθέτει τις στρατηγικές αντιμετώπισης τέτοιων στρεσογόνων καταστάσεων, αλλά και η στήριξη που θα έχει από τον κοινωνικό του περίγυρο.
είναι και ο βασικός παράγοντας ψυχικής ανθεκτικότητας ή στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Το πυροσβεστικό σώμα έχει τέτοιο τμήμα το οποίο να μπορεί να βοηθάει όλο αυτόν τον κόσμο? Το πυροσβεστικό σώμα έχει εδώ και ένα χρόνο περίπου στο αρχηγείο. Υπάρχει το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Μέρημνας, στο οποίο ανήκω και εγώ, όπου υπάρχουν πρωτοβουλίες και στην ενημέρωση και όσον αφορά στην πρόληψη, αλλά και βεβαίως εάν υπάρξει κάποιος συνάδελφος ο οποίος έχει αναπτύξει μια διαταραχή, μπορεί να έρθει σε εμάς ή για ψυχοθεραπεία ή εάν χρειάζεται φαρμακοθεραπεία, στο αντίστοιχο τμήμα του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία του ΤΕΗ και της πυροσβεστικής διευρύνθηκε και σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης, καθώς η ημερίδα μεταδόθηκε σε απευθεία σύνδεση από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος αλλά και μέσω των ιστοσελίδων του πυροσβεστικού σώματος. Επίσης, στους συμμετέχοντες δόθηκε και βεβαίωση παρακολούθησης. Πολλαπλές είναι οι προοπτικές αξιοποίησης καλλιεργειών με αρωματικά φυτά στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό ήταν το συμπέρασμα ειδικής συνεμερωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη σε συνδιοργάνωση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών Ελλάδος και του Περιφερειακού Τμήματος Χημικών Δυτικής Κεντρικής Μακεδονίας. Το θέμα καλύπτει πολλούς τομείς. Η επιστημονικότητά του φαίνεται άλλωστε και από το γεγονός ότι στις 4 ομιλίες έχουμε εκπροσώπους από το οικονομικό της Θεσσαλονίκης, φαρμακοποιούς. Αργός στην προσπάθεια και ο Δήμος Κοζάνης. Όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε μια περιοχή η οποία έχει μεγάλο πλούτο σε αρωματικά φυτά. Όλοι ξέρουμε ότι αρκετοί άνθρωποι και με τη βοήθεια του Δήμου θα συμπλήρωνα στρέφονται συνεχώς προς τέτοιες καλλιέργειες σαν μια εργασιακή διέξοδο. Είναι ένας πυλώνας, ένας τομέας ανάπτυξης στα αρωματικά φυτά στον οποίο μπορούμε να στραφούμε, αλλά πρέπει να στραφούμε με προσεκτικό, συγκροτημένο και επιστημονικό τρόπο. Γι' αυτό συγχαίρω την πρωτοβουλία των επιστημόνων, των χημικών, των φαρμακοποιών που συμμετέχουν. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν καλλιέργειες αρωματικών φυτών με τις οποίες ήδη καταπιάνονται παραγωγή από την περιοχή. Μεταξύ αυτών, ο ξακουστός κρόκος Κοζάνης. Στις περιπτώσεις του ψυχικού στρες, όπως λέγεται, έχουν ελεύθερη παραγωγή ελευθερών ζώων και δραστικών μορφών οξυδοτικών, τα οποία προκαλούν βλάβες σε πολύ ευαίσθητα βιομόρια των κυττάρων, λιπίδια, DNA κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ατοξική ανέα του οργανισμού δεν επαρκεί. Όταν όμως χορηγείται κρόκος με τη μορφή εκχυλισμάτων ή απομονωμένων συστατικών του, φαίνεται ότι το κύτταρο μπορεί να επανέλθει στη φυσιολογική λειτουργία. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στη Λεβάντα, οι προοπτικές αξιοποίησης της οποίας φαίνεται να είναι μεγάλες. Σίγουρα είναι μια καλλιέργεια με προοπτικές. Η παραγωγή είναι δύσκολη τα πρώτα 3 χρόνια μέχρι να αρχίσει να δένει το φυτό, να μεγαλώσει, να κάνει ριζικό σύστημα. Μετά είναι λίγο πιο εύκολη. Στην βιολογική γεωργία ειδικά είναι πολύ πιο εύκολη γιατί ξεκινάνε και μπαίνουν όλα σε μια σειρά. Οι προοπτικές είναι πάρα πολύ μεγάλες φυσικά. Τα αρωματικά φυτά στην Ελλάδα ευδοκιμούν, έχουν πάρα πολύ καλό κλίμα βρίσκουν και η ποιότητα που βγάζουμε ως Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλή. Υπάρχουν όμως και πολλές καλλιέργειες σωματικών φυτών με τις οποίες ακόμα δεν έχουν καταπιαστεί οι αγρότες. Και στην περίπτωση αυτή οι προοπτικές φαίνονται απεριόριστες. Έχουμε 2 διαφορετικά τσάγια του βουνού από το Σιδηρίτη. Τα οποία τσάγια του βουνού αυτά θα τα πούμε και στην παρουσίαση βέβαια. Είναι διαφορετικά. Είναι το τσάι του χνουδωτό, το ένα στάχης, λέγεται στάχης, το τσάι του χνουδωτό, το άσπρο, το κίτρινο, που είναι με κίτρινο λουλουδάκι. Και είναι η σατούρα που είναι ένα, που στην περιοχή το λένε ρούσο τσάι ή κόκκινο τσάι, το οποίο επίσης είναι ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρουσα η αχύλα, ένα κίτρινο λουλούδι που είναι από πάνω. Είναι ενδιαφέρον το χαμέντρο, που είναι το τεούκριουμ. Είναι πάρα πολλά ενδιαφέροντα φυτά, τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε
δεν έχουμε κάνει κάτι για αυτά. Επιπλέον αναφορά έγινε στην αξιοποίηση του προϊόντος, μεταξύ αυτών και η χρησιμοποίησή του για τη δημιουργία καλλιντικών. Θα αναμένεται μέχρι το 2024 να ξεπεράσει τα 22.000 εκατομμύρια ευρώ η παγκόσμια αγορά των καλλιντικών. Επομένως, για τους ανθρώπους που θα ήθελαν να ασχοληθούν και να συμβάλλουν και σε αυτή την αγορά, θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν φυτά τα οποία έχουν ευρεία ζήτηση και μεγάλη ζήτηση. Δηλαδή μπορούν να απευθυνθούν στην παγκόσμια αγορά βέβαια. Ένας άλλος άξονας αξιοποίησης των αρωματικών φυτών είναι τη δημιουργία φαρμάκων. Σε ηλικία 30 χρόνων, η Βαΐτσα Λίτσιου έσπασε το άβατο του ανδροκρατούμενου επαγγέλματος οδηγών αστικού κτέλ στην Κοζάνη. Σήμερα, 8 χρόνια αργότερα, συνεχίζει να αποτελεί τη μοναδική γυναίκα στο τιμόνι ενός μεγάλου οχήματος. Μητέρα ενός τρίχρονου αγοριού, κάνει τη δουλειά που αγαπά και το απολαμβάνει, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν. Το επάγγελμα το γνώρισε από το σύζυγό της, οδηγό αστικού κτέλ. Η Βαΐτσα χαίρει της εκτίμησης τόσο των συναδέλφων της όσο και του επιβατικού κοινού, που νιώθει ασφάλεια στις μετακινήσεις του. Εκείνο που τη χαρακτηρίζει είναι το χαμόγελο με το οποίο αντιμετωπίζει όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Η κάμερα του Φλάς συνάντησε τη νεαρή γυναίκα στο χώρο εργασίας και κατέγραψε ένα από τα καθιερωμένα δρομολόγια που εκτελεί καθημερινά. Το ραντεβού μας δόθηκε στην πλατεία Λασάνη, στην αφετηρία των αστικών γραμμών. Λευκόβηση, πρωτοβόρη, λευκοπηγή, Αγία Παρασκευή στο 5. Ρασό. Ναι, Αγία Παρασκευή. Τώρα είμαστε στη γραμμή Λευκόβρηση, Πρωτοχώρη, Λευκοπηγή, Αγία Παρασκευή και επιστροφή πάλι προς Κοζάνη, τα 4 χωριά. Έχω διάφορα δρομολόγια στη διάρκεια της ημέρας, πηγαίνω σε διάφορα χωριά. ΖΕΠ, Άργυλο Κλήτος, στο ΤΕΗ, στην Καριδίτσα, στο Μοναστήρι, στο Βατερό, στην Καλαμιά. Διάφορα χωριά, δηλαδή κάθε ώρα αλλάζω και προορισμό. Στο 5, ακούει το 5. Ακούει το 5. Έρχομαι, το θεωρούσαμε πιο πολύ ανδροκρατούμενο επάγγελμα, γιατί στο εξωτερικό περισσότερες είναι γυναίκες σε τέτοια επαγγέλματα, σε μία γραμμή και όλα που γνωρίζω. Εδώ σε εμάς ήταν λίγο πιο ανδροκρατούμενο και άρχισα σιγά σιγά βλέπω πολλές γυναίκες και τις καμαρώνω να βγάζουν διπλώματα και για φορτηγά και για λεωφορεία. Είναι κάτι ευχάριστο για μένα. Δύσκολο εν μέρη, γιατί έχεις την ευθύνη, γιατί μεταφέρεις ανθρώπινες ζωές. Θέλει να είσαι προσεκτικός, να έχεις πάρα πολύ υπομονή, που μερικές φορές δυστυχώς δεν έχουμε και τόσο υπομονή. Αλλά αν σ' αρέσει και το αγαπάς, δεν σου φαίνεται καθόλου δύσκολο. Εμένα η δουλειά μου είναι η λατρεία μου. Τα έχω όλα τα διπλώματα, μου άρεσε πάντα αυτή η δουλειά. Λάτρευα τους οδηγούς μεγάλων οχημάτων και χάρη στον άντρα μου, που δουλεύει και αυτός στο λεωφορείο, με έδωσε το κίνητρο και ξεκίνησα τη δουλειά. Το επιβατικό κοινό πώς σε αντιμετωπίζει? Στην αρχή, την πρώτη χρονιά που ξεκίνησα, τους φαινόταν κάπως παράξενο γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο και για την Κοζάνη βέβαια. Μετά με συνήθισαν όλοι και εισπράττω πάρα πολύ αγάπη, να πω, από τον κόσμο. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, όλα καλά. Πώς σας φαίνεται που μία γυναίκα οδηγός? Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω μία γυναίκα σε αυτή τη θέση. Το είπα και στη Βαΐτσα, οδηγεί πάρα πολύ ωραία, αισθανόμαστε ίσως πιο μεγάλη ασφάλεια γιατί οι γυναίκες είναι πιο σοβαρές στην οδήγηση. Πολύ καλά οδηγεί, χαιρόμαστε που ένα νέο κορίτσι κάνει αυτή τη δουλειά. Όταν την είδατε πρώτη φορά, πώς αντιδράσατε, γυναίκα οδηγός στο τιμόνι? Είναι δυναμικό κορίτσι η Βαΐτσα, το έχει μέσα της, της αξίζει. Από το 2011 που ξεκίνησα δούλεψα ένα χρόνο μέσα στην πόλη, στα μίνι μπας, και μετά ξεκίνησα εδώ στα χωριά.
Και έχω συγκεκριμένη γραμμή πόσα χρόνια και πλέον ξέρω και τα ονόματα όλων των επιβατών. Έχω αποκτήσει και πολλές φιλίες από εδώ μέσα. Εγώ ξέρω τη Βαϊτσά από πολλά χρόνια πριν, οπότε ξέρω ότι είναι ένας δυναμικός άνθρωπος. Της αρέσει πολύ η οδήγηση, οπότε δεν μου έκανε έτσι εντύπωση μεγάλη. Ίσα-ίσα. Πρέπει να έχουν και άλλες γυναίκες στο χώρο. Βέβαια. Εύχομαι να είναι η αρχή αυτή να. Και να δω και άλλα κορίτσια. Βεβαίως είναι πάρα πολύ θετικό ότι μία γυναίκα στην εποχή μας οδηγεί. Εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο. Είναι από τα πάρα πολύ θετικά πράγματα που μπορεί να συμβούν. Μακάρι να υπάρξουν και άλλες. Εμπιστεύεται πιο πολύ γυναίκα ή άντρα στο τιμόνι? Τώρα σε αυτό δεν μπορώ να σας πω. Πάντως αυτή είναι πολύ καλή οδηγός. Και έχει πάρα πολύ καλή συμπεριφορά και είναι πολύ εξυπηρετική με τον κόσμο. Νιώθω ασφάλεια με την συγκεκριμένη. Είναι εξαιρετική οδηγός. Και δεν μου φαίνεται περίεργο που είναι μια γυναίκα σήμερα, στη σημερινή εποχή. Ναι. Είναι ασυνήθιστο στην περιοχή μας, αλλά σε άλλες περιοχές, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Είναι συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο. Οι συνάδελφοί μου με αντιμετωπίζουν όλοι καταπληκτικά. Όποια βοήθεια ζητήσω την έχω. Τους έχω σαν δεύτερη οικογένειά μου. Μου φέρονται πάρα πολύ καλά. Και εξίσου οι υπόλοιποι επαγγελματίες οδηγοί με αντιμετωπίζουν σαν να είναι οι ίδιοι στο τιμόνι. Έχω πολύ καλή αντιμετώπιση από όλους. Στα χωριά είναι η στενότητα. Μέσα στην Κουζάνη, δυστυχώς, είναι τα συγκεκριμένα σημεία της πόλης που, όπως γνωρίζετε, που έχουν γίνει πολλαπλές φορές ατυχήματα. Τις σταυρώσεις που παραβιάζουν τα στόπ. Φαντάζομαι και τα παράνομα παρκαρίσματα σας ενοχλούν πολύ. Μας ενοχλούν, κατανοητό από τη μία μεριά ότι κάποιος θέλει να κάνει τη δουλειά του, ειδικά τα φορτικά φορτοεκφόρτωσης και το σεβόμαστε κιόλας. Αλλά είναι και κάποια συνείδητη οδηγή που λένε ότι σταματάω για 2 λεπτά και ξεχνάνε να γυρίσουν και για 1 ώρα. Αυτό δυσκολεύει και εμάς και το επιβατικό κοινό που καθυστερεί να φύγει και δεν φεύγει στην ώρα του. Δεν ξεκινάω από το σπίτι και το πρωί από τη δουλειά αν δεν κάνω το σταυρό μου και αν δεν πω την προσευχή μου. Με βοηθάει πάρα πολύ και με ηρεμεί. Ό,τι και να γίνει μετά, έχει ο Θεός. Ενημερωτική εκδήλωση για τον εμβολιασμό κατά της γρήπης και του πνευμονιόκοκκου πραγματοποίησε το απόγευμα του Σαββάτου 5 Μαΐου ο Δήμος Γρεβενών. Η ημερίδα έλαβε χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και κεντρικός ομιλητής ήταν ο εντατικολόγος πνευμονολόγος Γιώργος Δημόπουλος. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας που βρίσκεται σήμερα κοντά μας ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Δημόπουλος, εντατικολόγος, πνευμονολόγος και γιατρός του Αττικού Αθηνών. Θα σας μιλήσει ο ίδιος σε λίγα λεπτά και θα σας εξηγήσει το πόσο σημαντικό είναι να εμβολιαζόμαστε κατά του ιού της γρήπης και του πνευμονοκόκκου. Παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, για την πρόσκληση. Ευχαριστώ την πόλη των Γραπενών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση εν γέννη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εμβολιαζόμαστε έναντι του ιού της γρήπης και του πνευμονοκόκκου για τρεις λόγους. Πρώτον, μειώνουμε την νοσηρότητα, μειώνουμε τη θνητότητα και μειώνουμε το κόστος για τη δημόσια υγεία. Να μας δώσετε μια εικόνα τι έχει γίνει με τον ιό της γρήπης στη χώρα μας πανελλαδικά το διάστημα που διανύουμε. Το διάστημα που διανύουμε είχαμε μια έξαρση μερική όμως του ιού της γρήπης, της γρήπης μάλλον, η οποία όμως φάνηκε ότι ήταν αρκετά σοβαρή η κλινική εμφάνιση της λιμόξεως. Ευτυχώς ο κόσμος έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται την σημασία του εμβολιασμού. Βαριές περιπτώσεις, όχι όμως τόσο πολύ όσο τα προηγούμενα χρόνια που βιώσαμε περιστατικά σε μονάδες εντατικής θεραπείας με κακή έκβαση αρκετά από αυτά. Όσον αφορά για τον εμβολιασμό, ο εμβολιασμός αφορά μόνο τις ευπαθείς ομάδες ή το συνολικό? Για το θέμα της γρήπης, αφορά τις ευπαθείς ομάδες και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επαφή με επαγγέλματα τα οποία έχουν επαφή με πολύ κόσμο, γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί κλπ. Για το δέντρο του πνευμονιοκόκκου αφορά τις ευπαθείς ομάδες και ηλικιακά πάνω από 60 χρόνων. Στο χωριό Προσήλαιο του Δήμου Σερβίων Βελβεντού βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Μαΐου η κάμερα του Φλας, καταγράφοντας από κοντά τις εκδηλώσεις του μορφωτικού ομίλου του χωριού για τον εορτασμό του Αγίου Χριστοφόρου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η γιορτή πραγματοποιήθηκε στο εξοκλήσι του Αγίου στα 1000 μέτρα υψόμετρο.
Βρισκόμαστε στο εξοκλήσι του Αγίου Χριστοφόρου. Ανήμερα της γιορτής του Αγίου και κάθε χρόνο τέτοια ημέρα διοργανώνονται οι διήμερες εκδηλώσεις από τον Μορφωτικό Σύλλογο του χωριού, όπου παλιοί και νέοι, μικροί και μεγάλοι, συμμετέχουν ευλαβικά τόσο στις θρησκευτικές τελετές όσο και στις εορταστικές εκδηλώσεις. Σήμερα έχουμε το πανηγύρι. Ναι, εδώ σήμερα πανηγυρίζουν και κάθε χρόνο κάνουμε θεία λειτουργία. Και όπως βλέπετε και εσείς, έρχεται ο κόσμος εδώ πέρα. Κάνουμε θεία λειτουργία. Και βέβαια βλέπουμε κόσμο ότι έρχεται όχι μόνο από το προσύλλο αλλά και από διάφορα άλλα μέρη της περιοχής. Από άλλα μέρη, ναι. Έρχεται και από άλλα μέρη. Ο Άγιος Χριστοφόρος είναι ο Άγιος εδώ πέρα του προσυλλίου, ο προστάτης των οδηγών. Κάθε χρόνο πιστεύω πάμε καλύτερα. Πολύ κόσμο έχουμε κάθε χρόνο. Παλιά ασχολούνταν και, ξέρεις κάτι, η πολιτική παραπάνω ερχόταν έτσι. Τάζανε εδώ παρόλο που δεν έκαναν τίποτα, πάντως τάζανε έτσι. Καλό αυτό, μάζευαν τον κόσμο. Τώρα μαζεύονται αυτοί που πρέπει να έρθουν. Ήσυχα, ωραία, περνάμε καλά. Θέλω να συγχαρώ το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων Βελβεντού, τους συναδέλφους του Μορφωτικού, Αντιπρόεδρο, Ταμεία, όλα τα μέλη που μας βοηθήσανε και θέλω κόσμο να έρθει να επισκεφτεί το μέρος, να δει πολλά πράγματα, να φτιάξουμε και άλλα πράγματα. Καλούμε κόσμο. Πρέπει καταρχήν λίγο να μας πείτε πού βρισκόμαστε ακριβώς, γιατί είμαστε και σε ένα πολύ πολύ όμορφο μέρος με μια απίστευτη θέα. Βρισκόμαστε στο υψόμετρο 1000 μέτρα του Αγίου Χριστοφόρου προσιλίου. Στο εξοκλήσιο του Αγίου Χριστοφόρου που σήμερα πανηγυρίζει. Πανηγυρίζει. Καταρχήν λίγο να μας πείτε, ξεκίνησε με θεία λειτουργία μεσημερινό από χθες. Ξεκίνησε να εκδηλώσει. Από χθες είχαμε πολύ κόσμο. Είχαμε μουνούχια με μανέστρα να γνωρίζει ο κόσμος και θα γίνει κάθε χρόνο. Τι είναι αυτό ακριβώς? Είναι το τραΐ, το. Παραδοσιακό. Μπράβο. Να ρωτήσω λίγο, πόσα χρόνια γίνεται αυτή η εκδήλωση εδώ πέρα πάνω στο εξοκλήσι? Όλα τα χρόνια από όταν είναι το εξοκλήσι. Είναι παράδοση. Παράδοση όλου του χωριού. Και έχετε στόχο να το συνεχίσετε, να μαζεύεστε και να πανηγυρίζετε και τον Άγιο, αλλά και να βρίσκεστε και όλοι μαζί, φαντάζομαι. Πάνω απ' όλα αυτό, την εικόνα μας, τον Άγιο. Όπως είπε και ο πρόεδρος, κάναμε κάποιες δουλειές, κάποιες εκδηλώσεις. Και του χρόνου πιστεύω να πάμε και πιο δυναμικά και πιο καλύτερα, όπως τα είπε και ο πρόεδρος. Εσείς από πού είστε, από ποιο μέρος έρχεστε? Εγώ είμαι από τον Άργυλο, του Ζάνης. Πρώτη φορά έρχεστε εδώ? Όχι, πολλές φορές, αλλά εντάξει, είμαι γαμπρόσωπος στο προσύλλο. Το προσύλλο είστε? Από το προσύλλο, από τη μέση κιόλας. Από τη μέση του χωριού. Ναι. Κάθε χρόνο έρχεστε εδώ? Κάθε χρόνο. Τι σημαίνει εδώ ο Άγιος Χριστόφορος για εσάς? Τα πάντα. Τα πάντα σημαίνει. Να είμαστε υγιείς, αγάπη. Και όλα τα καλά να έχουμε. Όλος ο κόσμος, όχι μόνο εμείς. Να μας βοηθάει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, παλικάρια μου. Να είστε καλά. Περνάμε καλά. Εδώ. Πολύ ωραία. Εδώ περνάμε πάρα πολύ καλά. Είναι το εξοκλήσι του Αγίου Χριστοφόρου. Έχει πολλούς πιστούς. Εδώ πέρα ερχόμαστε, ανάβουμε το κεράκι, γλεντάμε, πίνουμε και είμαστε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και ευχόμαστε πάντα να είναι όλος ο κόσμος καλά. Κάθε χρόνο εδώ? Κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Πώς περνάμε πάντως? Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Φέτος το έκαναν τα παιδιά ακόμα πιο καλά. Και βλέπουμε και νέο κόσμο επίσης, πολύ κόσμο. Ναι, ναι. Ο σύλλογος, τα παιδιά τα έκαναν όλα πολύ ωραία. Πόσα χρόνια έχει κλεισέ εδώ, από πότε έγινε? Ο προηγούμενος ο Δεσπότης, ο Διονύσιος, ήρθε εδώ, πήγαν χαλάσαν, ήθελαν να μπέσουν στην εκκλησία, είναι πολύ παλιά έτσι. Κάποιοι ήρθαν και την χαλάσαν να κάνουν καινούρια. Και κάποιος καλός άνθρωπος πήρε τηλέφωνο του Διονύσιο, ήρθε εδώ και του σταμάτησε. Αν πάτε μέσα να δείτε ότι χαλάσαν κάποιες αγιογραφίες, γιατί από εκεί άρχισε να χαλάν. Του σταμάτησε και του είπε να κάνουν αυτό το εξωτερικό ναό. Και αυτός το έβγαλε τότε, πήρε, ξέρω εγώ, με μπογιές, δεν ξέρω με κάπως, εντάξει, αυτοί πώς τα κανονίζουν. Λέει είναι από το 1400 μέχρι το 1450. Και τώρα συνήθως έχουμε και τον παλιό και τον καινούριο ναό και εδώ. Και τον παλιό και τον καινούριο ναό. Αυτό είναι το περίβολο που βλέπετε εδώ όταν ξεκινήσαμε χωρίς λεφτά. Εδώ ο Νίκος, ξεκινήσαμε 5-6 άτομα στην ουσία για να κάνουμε αυτόν τον ξενώνα. Δεν ξέρω αν πήγατε στον ξενώνα. Κάνουμε αυτόν τον ξενώνα με προσωπική εργασία. Πολύ λίγα λεφτά πληρώσαμε. Κάποιες δουλειές που δεν προλαβαίναμε.
Όλοι δυσκολούμαστε με τις δουλειές και ερχόμαστε εδώ με το σκεπάρ, με το μυστήρι για να κάνουμε κάποιες δουλειές. Και καταφέρουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Έχετε και φοβερή θέα εδώ πέρα, βλέπετε τα πάντα. Πώς το λέει, καντήλ, πώς το είπε ο Δεσπότης. Μπαλκόνι. Μπαλκόνι, ο Δεσπότης. Το μπαλκόνι της Κουζάνης. Όρος Θαβόρ. Ο Δεσπότης. Μαραθώνος. Ήταν μαζί με τον Παύλο. Και αυτό εδώ το είπε Όρος Θαβόρ το όνομα. Είναι φοβερή θέα. Και ένα εδώ που δεν ξέρει ο κόσμος, μέσα η αγιογραφία του Αγίου Χριστοφόρου που χαλάστηκε τότε που έπεσε η εκκλησία, ήταν με μουσούδα σκύλου. Είναι τρεις εκκλησίες νεκτάρια σε αυτό το στυλ. Μία είναι στο Πήλιο, στη Μιλιά Πηλίου. Εκείνη σώζεται, καλά πήγα εγώ προπέρσι, το είδα. Με μουσούνα σκύλου, μουσούδα. Και μία είναι κάτι στη Μελοπόννησο τώρα, Τρίπολη, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι που είναι. Από εκεί είναι τρεις εκκλησίες. Και αυτή εδώ. Τώρα αυτή εδώ. Αυτό φαίνεται. Το ασβεστώσαν εκεί τώρα και δεν χάλασε η αγιογραφία. Λίγο μεγενθητικό φακό. Φαίνεται. Ξεθόριασε, όχι ότι το από τις μπογιές, ξεθόριασε. Εμένα φαίνεται ακριβώς, αν πάμε μέσα, όπως πάμε για το ιερό, ακριβώς αριστερά η αγιογραφία είναι ακριβώς με μούρι σκύλο. Ο Άγιος Χριστόφορος ήταν πολύ δυνατός, αλλά ήταν ασχημομούρης. Εδώ εμείς, άμα ήμασταν και λίγο, εδώ μπορούσαμε να συνδυάσουμε το ποτάμι. Γιατί λένε ότι ο Άγιος Χριστόφορος πολύ δυνατός πήγε να περάσει, περνούσε τους ανθρώπους πέρα από το ποτάμι. Και όταν πήγε να σηκώσει το μικρό το παιδί, ήταν ο Χριστός, πήγε να το σηκώσει, ήταν τόσο βαρύς που δεν μπορούσε να το σηκώσει. Έτσι. Χριστόφόρος. Αχθοφόρος, έτσι. Εδώ τώρα είμαστε μέσα στο ναό. Στο ναό. Όπου είπαμε είναι ο παλιός ο ναός με τον καινούριο. Με τον καινούριο. Εδώ πέρα γιατί είναι έτσι χαμηλό το σημείο. Δηλαδή όπως ο πρόεδρος Πόντιος Διονύσου Παλαιοπούτη μας είπε, ήταν να μην μπαίνουν οι Τούρκοι με το άλογα, αλλά και οι δικοί μας οι βασιλείς όταν θα μπαίναν υποχρεωτικά να προσκυνήσουν. Μάλιστα. Δηλαδή αν όπως τώρα κάνουν μεγάλες πόρτες και περνάνε όλοι με το όπως θέλουν. Ναι, ναι, ναι. Με τα άλογα. Για να υποκριθεί και ο βασιλιάς. Για να υποκριθεί ακόμα και ο βασιλιάς όταν θα μπει μέσα στον ιερό ναό. Μάλιστα. Αυτά όλα, είναι, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Όλα για κάποιο λόγο. Εγώ επειδή και με τον Διονύση και με τον άλλο, το συγχωρημένο το, που έφυγε από την Κουζάνη. Αυρώσιο. Τον Αυρώσιο. Είχαμε δηλαδή, είχα σχέση με αυτούς και με το σημερινό. Και όλους τους άκουγα. Εντάξει, καλά είναι να ακούσουμε. Να ακούσουμε και να μαθαίνεις. Και να μαθαίνουμε το κυριότερο. Ευχαριστούμε για όλα. Και έχουμε τα γύρω του Χριστοφόρου του χρόνου πάλι να είστε εδώ. Υγιείς.900 αθλητές νεαρών ηλικιών έδωσαν το παρόν στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρησης στο πλαίσιο των αγώνων Baby Cup που διοργάνωσε και για φέτος η μακεδονική δύναμη Κοζάνης. Πολλοί από τους μικρούς αθλητές πήραν μέρος για πρώτη φορά σε αγώνες με την εμπειρία να χαρακτηρίζουν επανάληπτη. Ναι, ο σύλλογός μας διοργανώνει για μια ακόμα φορά το 6ο Baby Cup. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχετε τόσο μεγάλη απήχηση και πιστεύω ότι θα φύγουν με πολύ ευχάριστες έτσι, εντυπώσεις και αγωνιστικές αλλά και οργανωτικά. Υποστηρίξαμε όσο μπορούσε πάμε παραπάνω αυτή την πολύ όμορφη γιορτή με τα παιδάκια. Στις καινοτομίες φετινής διοργάνωσης ο εντυπωσιακός υπερυψωμένος αγωνιστικός χώρος στο κέντρο του γηπέδου. Κάθε χρόνο το συγκεκριμένο πρωτάθλημα δείχνει ανωδική πορεία. Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η διεξαγωγή τέτοιων διοργανώσεων, διότι μπορούν να μάθουν τα παιδιά από αυτή την ηλικία το πώς θα, στο μέλλον θα μάθουν να αγωνίζονται σε επίσημες διοργανώσεις. Είναι ένα κίνδυνο άθλημα και η συγκεκριμένη αγώνιση είναι κίνδυνη, οπότε
Έχουμε το θετικό ότι τα παιδιά έρχονται, διασκεδάζουν και μέσα από αυτή τη διασκέδαση μαθαίνουν το πώς να αγωνίζουν στο άθλημα του Taekwondo. Αποκομίζουν πολλές έτσι ευχάριστες στιγμές. Για μας είναι πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι έχει γεμίσει το στάδιο. Αυτοί οι μικροί αθλητές είναι οι αυριανοί πρωταθλητές μας και αυτή η διοργάνωση είναι τέτοια που να τους δείχνει ακριβώς ότι τους σεβόμαστε. Και αυτά τα παιδιά πρέπει να τα σεβόμαστε γιατί είναι το μέλλον του αθλήματος και το μέλλον της χώρας γενικότερα. Αξίζει να σημειωθεί πως για τις ανάγκες του αγώνα στην πόλη της Κοζάνης ήρθαν εκατοντάδες τουρίστες.